Το αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω εγώ σήμερα είναι αυτή εδώ η ατμομηχανή. Είναι μία από τις δύο ατμομηχανές της Τεχνόπολης και είναι το αγαπημένο μου έκθεμα. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ενώ το Βιομηχανικό Μουσείο, όπως και πολλά άλλα μουσεία, έχει εκθέματα που είναι ακίνητα και σιωπηλά, αυτή εδώ η ατμομηχανή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και έχει μία εξαιρετική κίνηση και κάνει τους δικούς της θορύβους. Είναι το μόνο έκθεμα που προσθέτει στο βίωμα του επισκέπτη, το εμπλουτίζει και το αλλάζει, θα μπορούσα να πω. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αυτό το έκθεμα είναι το αγαπημένο μου είναι γιατί η ατμομηχανή είναι το σύμβολο της ανάπτυξης. Στις αρχές του 19ου αιώνα ουσιαστικά εισάγει το σιδηρόδρομο στις συγκοινωνίες και το ατμόπλιο, αλλάζοντας πραγματικά όλο τον κόσμο. Για να καταλάβει κανείς την συμβολή της ατμομηχανής στη βιομηχανία, δεν έχει παρά να δει τις εικόνες των εργοστασίων στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου δεν υπάρχει ηλεκτρισμός ως κινητήρια δύναμη και τα εργοστάσια λειτουργούν με μεγάλη ή μεγάλες ατμομηχανές που κινούν όλα τα μηχανήματα με ημάντες. Η συγκεκριμένη ατμομηχανή έπαιζε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου, διότι μαζί με τους ατμολεύητες, με τις απορροφητικές αντλίες, αποτελούσε το σύστημα απορρόφησης, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό τόσο για να διευκολύνει και να επιταχύνει τη ροή του αερίου μέσα στο σύστημα σωληνώσεων, όσο και για να αποτρέπει τυχόν διαρροή του που θα ήταν τοξική και πολύ επικίνδυνη. Το γεγονός τώρα ότι σε αυτό το σύστημα απορρόφησης η ατμομηχανή έχει κατασκευαστεί στο Βέλγιο, οι ατμολεύητες έχουν κατασκευαστεί στη Μεγάλη Βρετανία και οι απορροφητικές αντλίες στη Γερμανία, δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο σημαντική επένδυση ήταν το εργοστάσιο φωταερίου για την Αθήνα και τη χώρα μας. Διότι συνεργάστηκαν επιχειρηματίες από τη Γαλλία και την Ιταλία, κατασκευές και τεχνολογία από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο. Πρώτη ύλη από την Ουαλία, ο καλύτερος λιθάνθρακας. Τεχνογνωσία με επιστήμονες που ερχόντουσαν από χώρες κεντρικής Ευρώπης για να συγκροτηθεί αυτό το εργοστάσιο και να φωτιστεί η Αθήνα και στη συνέχεια να καταστεί δυνατόν να αποκτήσουν χρήσεις οικιακές και τα νοικοκυριά της πόλης. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πως μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν ριζικά την πορεία της οικονομίας μεγάλων πόλεων χρειάζονται οπωσδήποτε τέτοιας κλίμακας συνεργασίες. Στην Τεχνόπολη, για να το θυμίζουμε αυτό διαχρονικά, μετατρέψαμε μία αποθήκη φωταερίου σε ένα κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας όπου νέοι άνθρωποι μοιράζονται τις ιδέες τους, ανταλλάσσουν απόψεις και παίρνουν καινούργιες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν σε ένα χώρο που προέρχεται από τη βιομηχανική ιστορία της χώρας να συνδεθούν με το καινοτόμο μέλλον που τόσο ανάγκη έχει η πατρίδα μας για την ανάπτυξή της.